Θα πάμε να συνδεθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, μέσω Skype με τον εργατολόγο Διονύση Τεμπονέρα, καθώς αξίζει να σημειωθεί, να δούμε λίγο περισσότερο τα νέα μέτρα για τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις και ειδικότερα αυτό της τηλεργασίας. Κύριε Τεμπονέρα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Σταμπολίδου, σε εσάς. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, τηλεργασία, ποιους αφορά και τι αξίζει να επισημάνουμε σε σχέση με το μέτρο το οποίο προαναγγέλθηκε. Η τηλεργασία καταρχήν αφορά το 50% των εργαζομένων και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Πρακτικά εφαρμόζεται ο προηγούμενος νόμος, είναι ο νόμος 4727 του 2020, συγκεκριμένα το άρθρο 235, που έδινε τη δυνατότητα για γεωγραφική, ποσοτική επέκταση της διάταξης αυτής σε ολόκληρη την επικράτεια. Αυτό είναι και το οποίο ενεργοποιήθηκε. Θυμίζω ότι το μέτρο αυτό ίσχυε για το 40% των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα μόνο στην Αττική το προηγούμενο διάστημα. Η διάταξη πλέον αφορά το σύνολο της επικράτειας. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι για όλο τον Νοέμβριο οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν το σύστημα εξαποστάσεως εργασίας στο σύνολο του προσωπικού τους. Αρμόδιο για να ελέγξει την εφαρμογή του μέτρου είναι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, αλλά σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 3.000 ευρώ. Η διαδικασία γίνεται μέσω του συστήματος Εργάνη, όπου πρέπει οι εργοδότες να μπαίνουν εντός του συστήματος αυτού και να κάνουν την ειδική καταχώρηση στα έντυπα τα οποία υπάρχουν στο σύστημα Εργάνη. Το ωράριο των εργαζομένων αυτών μπορεί να διαφοροποιείται αναμισάωρο και εντός διόρου, τόσο στη διαδικασία προσέλευσης, όσο βεβαίως και στη διαδικασία αποχώρησης από την εργασία τους, ενώ κατά τη διάρκεια ισχύς του μέτρου αυτού αναστέλλεται η υποχρέωση από πλευράς των επιχειρήσεων να δηλώνουν την τροποποίηση ωραρίου στο αντίστοιχο πάλι πληροφοριακό σύστημα Εργάνη. Βεβαίως σημαντικό είναι ότι όσον αφορά το σύστημα αυτό, δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση στο είδος και τη σύμβαση εργασίας που έχουν οι εργαζόμενοι. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιος μπαίνει σε καθεστώς εργασίας μέχρι ένα μήνα, ότι αυτό μεταβάλλει τη σύμβασή του από πλήρους σε μερικής απασχόλησης κ.ο.κ. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, έχουμε τα νέα μέτρα τα οποία εξαγγέλθηκαν σήμερα αρχικά από τον Πρωθυπουργό και μετά εξειδικεύτηκαν από τον αρμόδιο Υπουργό, τον κύριο Σταϊκούρα, τον Υπουργό των Οικονομικών. Τρία είναι τα βασικά ζητήματα τα οποία έρχονται στο τραπέζι με βάση τις νέες ρυθμίσεις. Το πρώτο είναι ότι για το μήνα Νοέμβριο επανέρχεται η γνωστή αποζημίωση ειδικού σκοπού για όσους εργαζόμενους μπουν σε αναστολή, είτε για τις επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες έκλεισαν με απόφαση της αρχής, του κράτους δηλαδή, είτε για τις λεγόμενες ποιητόμενες επιχειρήσεις που ανήκουν στον διευρυμένο κωδικό αριθμό δραστηριότητας, όπως είχε διαμορφωθεί από τον Απρίλιο. Οι εργαζόμενοι, εφόσον μπουν σε αναστολή σύμβασης, καθίστανται δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, όχι 534 ευρώ όπως ήταν προηγουμένως, αλλά μόνο για τον Νοέμβριο, επαναλαμβάνω, ύψους 800 ευρώ ή 26,6 ευρώ ανά ημέρα για όλο το διάστημα, για κάθε ημέρα που τίθονται σε αναστολή. Η αποζημίωση αυτή είναι ξεχωριστή, βεβαίως, από το δώρο Χριστουγέννων, το οποίο με προηγούμενη ρύθμιση η κυβέρνηση όρισε ότι καταβάλλεται από τον εργοδότη για το διάστημα για το οποίο εργάστηκε ο εργαζόμενος και από το κράτος για το διάστημα εκείνο για το οποίο τελούσε κατά τη διάρκεια αυτού σε αναστολή σύμβασης επί της βάσης, όχι του ονομαστικού του μισθού, αλλά επί της βάσης των 534 ευρώ του ύψους δηλαδή της αναστολής. Η δεύτερη σημαντική ρύθμιση έχει να κάνει βεβαίως με την παράταση για 2 μήνες των επιδομάτων ενεργείας για όσα επιδόματα έχουν λήξει τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, ενώ θα έχουμε και μία εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 400 ευρώ για όσους είχαν αποκτήσει την 1η Μαρτίου του 2020 την ιδιότητα του μακροχρόνια ανέργου. Αφορά περίπου 130.000 δικαιούχους στο μέτρο αυτό. Επαναλαμβάνω, είναι μία αποζημίωση η οποία θα καταβληθεί εφάπαξ. Τέλος, έχουμε ορισμένες αναστολές υποχρεώσεων φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, που αφορά βεβαίως και εργαζόμενους αλλά και εργοδότες. Αυτές οι οφειλές σωρεύονται και θα ξεκινήσουν να αποπληρώνονται από τον Απρίλιο του 2021 και μετά θα δούμε εκεί αν θα φέρει μια ρύθμιση για αυτές τις σωρευμένες οφειλές η κυβέρνηση, καθότι και τους προηγούμενους μήνες υπάρχουν αντίστοιχες υποχρεώσεις. Αυτά είναι τα βασικά μέτρα τα οποία έφερε σήμερα ο Πρωθυπουργός με πράξη νομοθετικού περιεχομένου να βγουν στην δημοσιότητα, να δημοσιεύουν στο ΦΕΚ τις επόμενες ώρες. Μάλιστα, κύριε Τεμπονέρα, θέλω να σας ρωτήσω από όλα αυτά τα οποία φυσικά επισημάνατε πολύ έτσι, αναλυτικά σε ταχύτατο στο χρονικό διάστημα και ήσασταν σαφείς, τι αξίζει και τι πρέπει να προσέξει κανείς ακούγοντας αυτά τα νέα μέτρα. Και θέλω να επισημάνουμε λίγο περισσότερο το τελικό ποσό το οποίο
κανείς στο τέλος της ημέρας θα λάβει όσον αφορά στο επίδομα από τη στιγμή που τίθεται σε αναστολή εργασίας και το γεγονός πως αυτό διαμορφώνεται με κάποια κριτήρια τα οποία φυσικά μας αναφέρατε, ωστόσο θέλω μία ακόμη διευκρίνηση στο πώς εξάγεται αυτό. Μάλιστα. Βεβαίως υπάρχει μια διαφοροποίηση, όπως είπαμε, με βάση τους προηγούμενους μήνες και τις αναστολές συμβάσεων όσον αφορά το ύψος του επιδόματος. Πρακτικά, τις προηγούμενους μήνες είχαμε 534 ευρώ για 30 μέρες σε επίπεδο μήνα αναφοράς για κάθε εργαζόμενο ο οποίος έμπαινε ολόκληρο το μήνα σε αναστολή σύμβασης. Αυτό σήμαινε ότι λάμβανε μια ημερήσια αποζημίωση 17,8 ευρώ ανά ημέρα. Το ποσό αυτό έχει διαφοροποιηθεί. Από τα 17,8 ευρώ ανά μέρα πηγαίνει πλέον στα 26,6 ευρώ. Προσοχή όμως, δεν θα υπάρξουν παρά μόνο ελάχιστες εξαιρέσεις, κυρίως αυτών που ήταν ήδη σε αναστολή σύμβασης τον Οκτώβριο. Μιλάμε κυρίως για τον επισητισμό, τον τουρισμό, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Δεν θα υπάρξει τόσο από αυτούς κανένας εργαζόμενος πρακτικά, ο οποίος θα πάρει το ποσό των 800 ευρώ, ακριβώς διότι το μέτρο αυτό ξεκινάει ουσιαστικά να εφαρμόζεται από το Σάββατο που κλείνουν οι επιχειρήσεις και εφαρμόζεται το lockdown. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ακόμα και αν ένας εργαζόμενος μπει το Σάββατο σε αναστολή σύμβασης, θα πάρει για τις προηγούμενες ημέρες την αναλογία του μισθού που έχει εργαστεί και το υπόλοιπο διάστημα θα πάρει όχι 800 ευρώ βεβαίως, όπως κατά την άποψή μου κακώς υπόθηκε από τον Πρωθυπουργό, αλλά μια αναλογία 26,6 ευρώ για κάθε ημέρα εργασίας που για 23 μέρες μας κάνει 611 ευρώ. Άρα οι εργαζόμενοι δεν θα πρέπει να περιμένουν 800, θα πρέπει να περιμένουν αυτή την αναλογία της ημερήσιας αποζημίωσης ή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, όπως θα λέγεται στο σχετικό κείμενο. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη διευκρίνηση, κύριε Τεμπονέρα, να σας ευχαριστήσω θερμά στο σημείο αυτό.